Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο ελληνικός λαός με ωριμότητα έδωσε ξανά στο ΣΥΡΙΖΑ εντολή διακυβέρνησης. Διαπιστώνω με λύπη ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης αδυνατούν να ερμηνεύσουν τελεϊκή εντολή και μικροκομματικά θα χαιρόμουν, γιατί έτσι οδηγούνται και παραμένουν στο περιθώριο. Όμως ως Έλληνας λυπάμαι, γιατί στη μάχη να ανατρέψουμε το φαύλο καθεστώς που έριξε τη χώρα στα βράχια, κανείς δεν περισσεύει. Και μας ρωτάνε συχνά τι κοινό έχουμε με τους Ανέλ. Είναι πάρα πολύ απλή απάντηση. Παλεύουμε να αλλάξει η μοίρα της πατρίδας μας. Και σε αυτό τον πόλεμο υπάρχουν ταξικές διαφορές, υπάρχουν καθαρές πολιτικές διαφορές, αλλά υπάρχουν και εθνικές συνενέσεις που είναι απόλυτα αναγκαίες. Και ρωτάω, είναι αριστερές άραγε οι κυβερνήσεις Ελβετίας που προστατεύουν τα χωριά τους από την αυθαίρετη δόμηση? Γιατί οι δικοί τους επιχειρηματίες κερδίζουν χωρίς να παραβιάζουν χωροταξικούς και περιβαλλοντικούς κανόνες? Είναι αριστερές οι κυβερνήσεις Γερμανίας που μετατρέπουν σε χρυσά φυταπορήματα? Υποδείξτε μου μια χώρα του καπιταλισμού του ανεπτυγμένου που να υποχρεώνει τους δήμους με συμβάσεις 28 ετών να δίνουν σύμμικτα απορρίμματα σε μεγαλοεργολάβους με 60% ευρώ τον τόνο. Αναρωτιέμαι αν καταλαβαίνετε επιτέλους, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας, τις τρομακτικές αποστάσεις ανάμεσα στη δική σας διακυβέρνηση και στη διακυβέρνηση άλλων δεξιών κυβερνήσεων στην Ευρώπη. Γι' αυτό επιμένω και λέω, είναι εθνική ανάγκη να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε με το παλιό, με την παλιά πελατειακή λογική των μαυρογιαλούρων. Και επιτρέψουμε εδώ να αναπτύξω επιγραμματικά, γιατί περιορίστηκαν οι χρόνοι, την πολιτική του Υπουργείου μας. Αμέσως στις επόμενες εβδομάδες, γιατί τα είχαμε έτοιμα και πρώτων εκλογών, θα προχωρήσουμε σε τροποποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα απόβλητα. Θυμίζω ότι το καλοκαίρι θέσαμε σε ισχύ το καινούργιο εθνικό σχέδιο που προάγει την κυκλική οικονομία, δημιουργεί κύκλο εργασιών πάνω από 1,5 δις και 16.000 νέες θέσεις εργασίας την επόμενη πενταετία. Προχωράμε άμεσα σε νομοθετικές ρυθμίσεις για επίσπευση, εκπόνηση, ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών, για δασικούς συνεταιρισμούς, για τροποποίηση του νόμου 4178 για τα αυθαίρετα, για απαγόρευση καλλιέργειας μεταλλαγμένων γενετικά τροποποιημένων οργανισμών, για αξιοποίηση γεωθερμίας. Σε δεύτερο επίπεδο, το επόμενο εξάμηνο, προχωράμε σε θεσμική αναθεώρηση της δασικής νομοθεσίας, της νομοθεσίας για το κυνήγι, της νομοθεσίας για τη χωροταξία, και αυτό αποτελεί σημαντική νίκη ότι έμεινε ανοιχτό αυτό το κεφάλαιο με τους θεσμούς. Τη νομοθεσία για τις περιοχές Natura, που επιτέλους θα καταφέρουν να είναι βιώσιμες, γιατί είναι η πρώτη φορά μια κυβέρνηση θα χρηματοδοτήσει την προστασία του Natura στην Ελλάδα. Μέχρι τώρα ήταν μόνο από ευρωπαϊκούς πόρους. Για την ενεργειακή εξοικονόμηση και την αυτοπαραγωγή και την ενθάρρυνση εταιρευτικών επιχειρήσεων στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών ελέγχων. Για την απλοποίηση των διαδικασιών πολιοδομικής αδειοδότησης. Πέρα από αυτά, προχωράμε σε στρατηγικές πολιτικές προτεραιότητες τον επόμενο χρόνο με ορίζοντα διετίες. Για την οριστική επιτέλους επίλυση του προβλήματος με παράνομους χαδά, με υγρά και επικίνδυνα απόβλητα, που η αδράνεια δεκαετιών έχει οδηγήσει τη χώρα σε βαριά πρόστιμα. Για δρομολόγηση της οριστικής επίλυσης του θέματος του ασωπού. Για ενεργειακή πολιτική με τρεις άξονες. Πρώτον, απεξάρτηση από το εισαγόμενο πετρέλαιο. Δεύτερον, απεξάρτηση από τις εισαγόμενες ρυπαρές ενέργειες. Και τρίτον, εν τέλει, απεξάρτηση και από τους λιγνίτες. Τέταρτον, να καταφέρουμε επίσης να λύσουμε το θέμα του ελληνικού, να αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος με βάση τη λύση Πολυτεχνείου, που είναι και η μόνη πραγματικά καλή λύση και εδώ και δεκαετίες παραγνωρίζεται. Έχουμε την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή. Να θυμίσω ότι το είχα πει και την προηγούμενη φορά. 700 δισεκατομμύρια βάσει τη έκθεση τη Τράπεζα Ελλάδος θα είναι το κόστος μέχρι το 2100. Μπροστά μας είναι το Παρίσι. Σε δύο μήνες θα είμαστε όλοι μαζί στο Παρίσι. Και εκεί χρειάζεται εθνική συνένεση να είναι η Ελλάδα μπροστά, που είναι από τις χώρες που πλήττονται. Να συνεργαστούν επιτέλους όλοι οι φορείς που ασχολούνται με το κλίμα, που στην Ελλάδα είναι κατακερματισμός και κατασπατολώνται οι πόροι. Να εφαρμοστεί η ταυτότητα κτηρίου, ώστε να τερματιστεί επιτέλους η αυθαίρετη δόμηση. Να αξιοποιηθούν οι εγκαταλειμμένοι οικισμοί και τα διατηρητέα, τα εγκαταλειμμένα, που τέτοια μέτρα και θα τονώσουν την κατασκευαστικό τομέα, αλλά κυρίως θα αναβαθμίσουν τον νοικιστικό εστό. Τέτοια ερείπια δεν υπάρχουν σε καμία πρωτεύουσα της Ευρώπης. Να ξεμπλοκάρουν επιτέλους τα γενικά πολεοδομικά σχέδια, τα ΣΧΟΑΠ, τα προεδρικά διατάγματα που αραγνιάζανε στα ράφια των Υπουργείων. Προτεραιότητα στην ολοκλήρωση του κτηματολογίου. Τέλος, δρομολογήσαμε και ολοκληρώνουμε την ενεργειακή, την υδατική αυτάρκεια των νησιών μας και την οριστική οριοθέτηση των ρεμάτων. Και τέλος, είναι επιτακτική ανάγκη για το κτηματολόγιο. Όμως,
αναφέρθηκα σε αυτά που χρειαζόμαστε συνενέσεις. Αλλά ας μην ξεχνάμε ότι οι συνενέσεις με κουκούλωμα των πολιτικών διαφορών. Πρώτη μεγάλη πολιτική διαφορά. Εμείς αγωνιζόμαστε στρατηγικά για ισχυρό και αποτελεσματικό δημόσιο. Δεν είναι δυνατόν να ασκούμε ελέγχους με 14 κακοπληρωμένους επιθεωρητές πανελλαδικά. Δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει χωροταξία και πολεοδομία με 30 μηχανικούς. Ρωτώ ευθείας, κυρίες και κύριοι, ειλικρινά πιστεύετε ότι ορίζονται από ψήλωση του Υπουργείου Περιβάλλοντος εξοικονομεί πόρους για ιδιωτική πρωτοβουλία? Πιστεύετε ότι οποιοδήποτε επιχειρηματίας που πληρώνει φόρους, που σέβεται και πλέον τις ασφαλιστικές εισφορές και σέβεται τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις μπορεί να ανταγωνιστεί τους αεριτζίδες που δεν πληρώνονται μία δεκάρα? Αποφασίστε επιτέλους, κύριες και κύριοι, ότι η Νέα Δημοκρατία επιδιώκετε επενδύσεις τύπου Νορβηγίας ή τύπου Νιγηρίας. Θα πάψετε να καλύπτετε τους παρανόμους δήθεν στο όνομα των θέσεων εργασίας? Ποιες επενδύσεις επιτέλους θέλετε? Ρωτώ ευθέως, κύριες και κύριοι, ποιος επιχειρηματίας θα επενδύσει σε νησιά και ορεινούς όγκους που δεν έχουν νοσοκομείο και σχολείο? Έχετε κολλήσει στο αποκλειστικό επιχείρημα ότι για να γίνουν επενδύσεις χρειάζεται κέρδος. Και μόνοι σας οδηγήσετε στο φαύλο κύκλο. Για να γίνουν κερδοφόρες επενδύσεις, πρέπει να εξασφαλίζουμε σταθερότητα και ανάπτυξη. Αλλά για να έρθει σταθερότητα και ανάπτυξη, πρέπει να γίνουν ιδιωτικές επενδύσεις. Αυτό το φαύλο κύκλο τον έλυσαν το 27 στην Αμερική, όταν έγινε το κράχ. Σας θυμίζω ότι έλυθηκε με μεγάλες δημόσιες επενδύσεις, όπως η εμβληματική Tennessee Valley Authority, η οποία κλείνει το 2013, έκλεισε 80 χρόνια λειτουργίας, την ίδρυσε το Κογκρέσο, με 11 δισεκατομμύρια κύκλο εργασιών και 250 εκατομμύρια καθαρά κέρδη. Δεύτερη σημαντική διαφορά στρατηγική. Ξεχνάτε, και δεν θέλετε κανένας από εσάς να σχολιάζει, επειδή το αγνοείτε, το σημαντικό στοιχείο από την ομιλία του Πρωθυπουργού όσον αφορά την κοινωνική οικονομία. Σας ενημερώνω λοιπόν σε δεκάδες χώρες σήμερα, και χώρες αναπτυσσόμενες όπως το Μεξικό, αλλά και χώρες ανεπτυγμένες όπως η Γαλλία, στην οποία ξεπερνούν αυτές οι επιχειρήσεις το 10% του ΑΕΠ, οι επιχειρήσεις που δεν παράγουν κέρδη, αλλά δίνουν πάρα πολύ καλό εισόδημα στους εργαζομένους τους, είναι σε μεγάλη άνθηση οι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας. Χρειάζεται άραγε να παράγει κέρδη μια συνεταιριστική επιχείρηση αγροτών που τυποποιεί το ελαιόλαδο και το πουλάει κατευθείαν στη λιανική 15 ευρώ το λίτρο, αντί τώρα που το πουλάμε στους Ιταλούς χοντρέπορους με 2 ευρώ το λίτρο? Χρειάζεται να παράγει κέρδη μια επιχείρηση συνεταιριστική που εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια νοικοκυριών ή αγροτικών μονάδων? Χρειάζεται να παράγει κέρδη μια κοινωνική πρωτοβουλία φύλαξης νηπίων που εξασφαλίζει ένα εισόδημα πρόσθετο σε άνεργες μητέρες? Αυτές οι πρωτοβουλίες και άλλες πολλές που είναι στο πρόγραμμά μας εξασφαλίζουν χιλιάδες θέσεις εργασίας χωρίς μεγάλες επενδύσεις. Και τρίτο και σπουδαιότερο, η απορρίθμιση. Η στρατηγική σας στηρίζεται στην απορρίθμιση της αγοράς εργασίας που δεν αγγίζει μόνο τους μουστετούς στην Ελλάδα και όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μιλάμε για το θάνατο του εμποράκου. Με τη δική σας λογική, ένα μεγάλο μόλ στο ελληνικό είναι επένδυση ανάπτυξης. Με τη δική μας λογική, είναι το κλείσιμο χιλιάδων καταστημάτων και η μετατροπή εμπόρων σε κακοπληρωμένους υπαλλήλους. Με κοινική ειλικρίνεια, ο πρώτος πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Κουκιάδης, το 2010, είχε πει σε μία εμερίδα, σε ένα λεπτό τελειώνω. Όλα αυτά τα μικροκαταστήματα, είχε πει, πρέπει να κλείσουν και η εμπορική δραστηριότητα να περάσει σε λίγα χέρια. Αυτή ήταν η άποψη, η στρατηγική του. Και με αυτή την άποψη, εμείς έχουμε πάρει οριστικό διαζύγιο. Πρόσφατα, ο υποψήφιος πρόεδρός σας, τρεις μέρες μόλι πριν τις εκλογές, σε ερώτηση που του έκανα, μα τελικά ποιο είναι το οικονομικό και πολιτικό σας πρόγραμμα, γιατί δεν έλεγε, μόνο για το ΣΥΡΙΖΑ μιλούσε, μου απάντησε, το πρόγραμμά μας είναι το μνημόνιο. Αυτή ήταν η απάντησή του, καθαρά και εξάστερα. Λοιπόν, για μας το μνημόνιο είναι ένα αγκαίο κακό, ενώ για σας είναι στρατηγική επιλογή. Και εδώ η διαφορά αυτή δεν γεφυρώνεται. Και θέλω να απευθυνθώ, για να τελειώσω, στις κυρίες και τους κύριους συναδέρφους του ΠΑΣΟΚ, της ΔΗΜΑΡ και του Ποταμιού. Πέρα από το αν μας εμπιστεύονται ή δεν μας εμπιστεύονται. Αυτή είναι μια άλλη ιστορία, σεβαστή. Πέστε επιτέλους καθαρά στον ελληνικό λαό σε ποιο στρατόπεδο ανήκετε. Στο στρατόπεδο του κύριου Σόιμπλε, που θέλει μια Ευρώπη παράδεισο για τις πολυεθνικές, χωρίς δημοκρατικό έλεγχο και κοινωνική συνοχή, ή στο στρατόπεδο που γεννιέται σήμερα, που βάζει μια δημοκρατική Ευρώπη και τον άνθρωπο και το περιβάλλον πάνω από τα κέρδη? Μην αναρωτιέστε γιατί τελικά μας ξαναεμπιστεύτηκε ο ελληνικός λαός. Όσο πατάτε σε δύο βάρκες και δεν απαντάτε σε αυτό το μείζον στρατηγικό ερώτημα, θα συνεχίσει αυτή η κατάσταση. Και εμείς θέλουμε ευρύτερες συνενέσεις. Το τονίζω, εμείς οι οικολόγοι πράσινοι και οι Ευρωπαίοι πράσινοι διαλέξαμε στρατόπεδο.
ταχτήκαμε με το στρατόπεδο όσων θέλουν να αλλάξουν την Ελλάδα και να αλλάξουν την Ευρώπη. Λοιπόν, όσοι πιστοί προσέλθετε.